Καλησπέρα από το κλειστό των Μελισσιών Optimus Cosa Nostra για το Summer League. Η Βέλο με κατηγορία, πρεμιέρα. Να έχουμε έναν όμορφο αγώνα και ένα όμορφο πρωτάθλημα με πολύ θέαμα και πάρα πολλά καλάθια. Πρώτη επίθεση για τους φιλοξενούμενους και τον Γιώργο Γονιδάκη. Ο Γιώργος, ο οποίος από ό,τι βλέπουμε κρατιέται σε πολύ καλή φόρμα, παρά την αποχή θα γίνει το λάθος. Πάλα στην πλευρά των Γιπεδούχων. 69 σουτ για 2. Θα ανοίξουν το σκορ με τον Καλτσάκα. Οι Γιπεδούχοι, ο Νιδάκης, ο Μπρούστα. Εκείνος πατάει γραμμή. Ωραία, θα το δει. Επαναφορά για τους Όπτιμους, οι θα στοχίσουν. Ο Γονιδάκης θα προσπαθήσει να τρέξει τους Κόζα. Εκείνοι θα ισοφαρίσουν με τον Εκάκιο. Σκυτέρης στο 33, στο Κουντουλάκι, Ατσάκας. Στοχή 4-2. Για να δούμε την συμπεριφορά των δύο ομάδων μετά από τόσο καιρό αποχής. Υπάρχει ενθουσιασμός αν μη τι άλλο. Ο Μπρούστας λειτουργεί σαν να μην έχει περάσει καμία μέρα. Θα σοφαρίσει σε 4-4 ο ηγέτης των Cosa Nostra. Εντάξει, ο φυσικός ηγέτης είναι ο Γιώργος Γονιδάκης, αλλά ο Μπρούστας είναι αυτός που παίρνει συνήθως την ομάδα του από το χέρι και την οδηγεί στις δίκες. Κάκιος, Γονιδάκης για 3, άστοχος το επιθετικό για τους φιλοξενούμενους. Κάκιος, για 2, Μπρούστας το επιθετικό. Ο Μαλάς θα κερδίσει το φάουλ. Ο Ρεύ δίνει 2 βολές. Θα βρεθεί στη γραμμή της φιλανθρωπίας. 7-57. Θα έχει την ευκαιρία να βάλει τους Κόζα μπροστά. Θα τα καταφέρει. Πρώτο προβάτισμα για τους φιλοξενούμενους. Δεύτερη, για την ακρίβεια κάτι παραπάνω από άστοχος, θα το δει και ο ίδιος στο βίντεο. Και οι Όπτιμους στην επίθεση με τον Σκυτέρη. Κοίτας θα κάνει το λάθος. Ο Μπρούστας θα προσπαθήσει να τρέξει την ομάδα του, πάρει το φάουλ. Πρώτη αλλαγή από τον coach Μουστάκα. Ο Λάσκος θα περάσει στον πάγκο. Τη θέση που θα πάρει ο Παπαδάκος. Μπρούστας θα κάνει την προσπίση. Σκουθέρης για λίγο τάχασε. Φανάσης θα πάρει άλλο ένα φάουλ. Σε πολύ καλή κατάσταση. Θα μας πει μετά τον αγώνα τι έκανε και έχει διατηρηθεί ακριβώς στην ίδια κατάσταση που ήταν πριν. Σταματήσει το πρωτάθλημα. Κάκιος, η προσπάθεια για 2, αστοχή. Δεν θα τα καταφέρουν οι Κόζα. Κάνει το λάθος. Θα κλέψει ο Μπρούστας.
ο οποίος έχει καταφέρει ήδη να γεμίσει αντιστοιχή του, δεν θα κάνει το λάθος. Ο Γονιδάκης θα το διορθώσει. Γονιδάκης, αλλού κοιτάει, αλλού δίνει. 6 πάσα στον Χάντι Σιμεωνίδη, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Θα ήταν κρίμα από αυτή την εκπληκτική assist του playmaker τον Κόζα να μην πάρουν κάτι οι φιλοξενούμενοι. Πήρε το μίνιμουμ, το δικαίωμα για 2 βολές. Την πρώτη την εκμεταλλεύεται, για να δούμε τι θα κάνει με τη δεύτερη. Το ίδιο συμβαίνει και με τη δεύτερη βολή. Ο Πριμούς Κόζα 4-7, 6-48 είναι το τέλος της πρώτης περίοδου. Εδώ ο Γονιδάκης υποδικά σηκώνει το χέρι του, παραδέχεται το φάουλ. Τέρης για 3, θα τον κόψει ο Κάκιος, ο Γονιδάκης θα τον δει. Παρκεντευμένη πάσα, δεν θα βγει. Σκουτέρι στον Καλτσάκα. Θα πάρει την προσπάθεια. Θα δώσει πάλι στο Σκουτέρι. Σαν Καλτσάκας. Τα δύο παιδιά αλλάζουν την μπάλα. Ο Καλτσάκας θα προσπαθήσει να βρει τον Ζυγομαλά. Κακή όμως η πάσα. Ο Κάκης θα βγει στον εφηδιασμό. Θα τελειώσει την επίθεση. Θα δώσει προβάδισμα 5 πόντων στους φιλοξενούμενους. Πρώτο time out με την πλευρά των γηπεδούχων. Σε λίγο και πάλι κοντά σας. Τέλος time out. Έβαλε τις φωνές ο coach Μουστάκα στους παίκτες του. Δύο πόντων, έρβολη μπάλα από τον Παπαδάκο. Κατά την άποψή μου, πρωταρχικός στόχος των δύο ομάδων είναι να το χαρούνε απόψε το παιχνίδι. Έχουν πάρα πολύ καιρό να βρεθούν στο παρκέ. Δικαιολογημένα βρίσκονται οι περισσότεροι εκτός ρυθμού. Εδώ ο Τανάσης μπροστά στο χαβάτι, σαν να μην έχει περάσει μια μέρα. Θα βάλει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. 4-11. Ώρες. Εντάξει, έχουμε δει απίθανα πράγματα από εκείνον. Δεν έκανε και κάτι, εδώ θα στοχίσει. Το ριμπάω ποιος, σκουτέδουχος. Σκουτέρης, θα προσπαθήσει να τρέξει. Ο Παπαδάκος πάει μέχρι μέσα. Σκουτέρης, για 3. Δεν θα βρει στεφάνι. Νέα αλλαγή για τους γηπεδούχους. Ο Χατούνογλου εκτός παρκέ. Τη θέση θα πάρει ο Ρουκούνης. Θα περάσει και ο Λάσκος. Στη θέση του Σκουτέρη, ο οποίος δείχνει κουρασμένος, δέχεται και τις οδηγίες. Κάτι Σημεωνίδης. Μπρούστας για 3, μέσα και αυτό, 4-14, προβάδισμα για πρώτη φορά το παιχνίδι στους 10 πόντους. Στο παρκέ έχει περάσει ο μικρός, ο Σταύρος, ο Τραγής, μόλις 14 χρονών, η πρώτη φορά που πατάει παρκέ. Θα το κρατήσει αυτό το βίντεο, θα το δείχνει μετά από χρόνια τους φίλους του, στην οικογένειά του. Με μένα να το έχω μεταδώσει φυσικά, δεν θα μπορούσε να ήταν και άλλος. Πήρε και την πρώτη του προσπάθεια, δεν τα κατάφερε. Έχουμε ενημερωθεί για το φοβερό πάθος που έχει για το μπάσκετ. Είναι σε καθημερινή βάση στα ανοιχτά γήπεδα.
Να του ευχηθούμε να έχει την υγεία του και να απολαμβάνει το άθλημα που αγαπάει. Στον ευθυνιασμό η Κόντα με τον Θανάση Μπρούστα, που θα κάνει το 4-16. Στους 12 πόντους η διαφορά. Καβαδάκος. Στο Ρουκούνι. Ο οποίος θα πάρει το φάουλ. Και θα βρεθεί στη γραμμή των Βολών. Έχει δικαίωμα για δύο, όπως χαρακτηριστικά του δείχνει και ο ρεφ. Δεν θα τα καταφέρει στην πρώτη. Βρήκε σίδερο. Θα τα καταφέρει όμως η δεύτερη. Θα μειώσει στους 11. Κάτσι Σημεωνίδης. Θα κόψει ο Τζακρίστας. Δεν θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα. Εδώ θα γίνει το φάουλ, το λάθος, συγγνώμη, από τους φιλοξενούμενους. Αλλά ο Λάσκος και αυτός με τη σειρά του θα προβεί σε άλλο ένα. Για να δούμε. Ο Σταύρος με την μπάλα, ο μικρός. Ο Μπρούστα. Η γνωστή κίνηση. Αυτός ο Βασίλης ο Σπανούλης. Το τέλειο από τη Ρογκά. Κανένας άλλος στον κόσμο δεν το κάνει. Λάσκος μέχρι μέσα. Δεν θα τα καταφέρει. Παπαδάκος, εντυπωσιακή πάσα σε ποιον? Στον Καλτσάκα, ο οποίος θα στοχίσει. Εδώ νομίζω ότι η πάσα προς τον Θανάση ήταν κάτι παραπάνω από φιλόδοξη. Ο συνήθως ύποπτος Καλτσάκας κατεβάζει για τους γηπεδούχους. Παπαδάκος στο Ρουκούνι, θα γίνει το λάθος. Έχουμε την πρώτη ασίστ του Σταύρου, του μικρού, στο πρωτάθλημα. Το πρώτο στατιστικό στοιχείο της καριέρας του. Εμείς θα ευχηθούμε να ακολουθήσουν αμέτρητες ασίστ. Και όχι μόνο, σου τριών πόντων από τον Παπαδάκο. Θα στοχίσει ο Χατζησιμεωνίδης στο αμυντικό. Σταύρος θα πάρει και την πρώτη προσπάθεια τριών πόντων. Δεν θα τα καταφέρει αυτή τη φορά. Για τους Κόζα. Λάσκος. Καλτσάκας. Ο Παπαδάκος θα πάει μέχρι μέσα. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Χατζησιμεωνίδη, ο οποίος σηκώνει υποτικά το χέρι του. Τέτοιες συμπεριφορές θέλουμε μέσα στο παρκέ. Άκρος αθλητική μπασκετική συμπεριφορά του Χατζησιμεωνίδη. Ο Παπαδάκος σαν αδειάστηκε σε αυτή την πρώτη βολή. Δεν υπάρχει λόγος. Μάλλον δεν βλέπει η Rocky Bucks και Αντετοκούμπο. Παραμένει το 5-18. Η διαφορά στους 13. Θανάση του Σταύρο, τον παροτρύνει να το πάρει. Αυτό είναι. Να και το πρώτο τρίποντο. Μία assist, ένα στα δύο τρίποντα. Ο μικρός δίνει να το έχει. Και γιατί να μην το έχει βέβαια. Δεν θα τον έφερνε ο Γιώργος Γονιδάκης έτσι στην ομάδα. Κατσισιμεωνίδης θα κλέψει. Πάλι στο μικρό. Έλα Σταύρο. Μπάλα σίδερο. Παναλαμβάνω, μόλις 14 ετών θα βιαστώ, αν και δεν το έχω εξακριβώσει. Μιλάμε για τον νεότερο παίκτη της διοργάνωσης. Εδώ ο Λάσκος, πολύ όμορφη ενέργεια. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα.
Δεν θα τα καταφέρουν σε αυτή τη φάση οι παιδούχοι. Παραμένει το 21-5. Έχουμε αλλαγές. Κάτσε Σημεωνίδης, θα περάσει στον πάγκο. Ο Μάριος, ο Κοσμάς, θα περάσει στο παρκέ. Τον είδαμε έξω με μπλούζα της Κίντερ Μπολόνια με το 5 του Ντανίλοβιτς. Έχουμε ένα πάρα πολύ όμορφο καλάθι από το Θανάση, ποιον άλλον, ο Μπρούστα. 5-23, 10 δευτερόλεπτα για το τέλος πρώτης περίοδου. Έχουμε το φάουλ. Δεν έχουν δικαίωμα για ελεύθερες βολές οι παιδούχοι, δεν έχουν συμπληρώσει 25. Καλτσακάς για 2. Μπάλα στο σίδερο. Ο Κοσμάς στο αμυντικό. Τέλος πρώτης περίοδου. Optimus Κοζανόστρα 5-23. Όλα έτοιμα για την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Παράσταση για ένα ρόλο στην πρώτη. Παρέα του Γονιδάκη, ο Γιμπή Φουριόζα στο παρκέ. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει η συνέχεια και δει το δεύτερο δεκάλεπτο. Καλτσάκας, τον Παπαδάκο, το Λουγκούνι, ο Λάσκος μέχρι μέσα, θα το βάλει, όχι, Λουγκούνι στο επιθετικό. Καλτσάκας, δεν θα μπορέσει ούτε αυτή τη φορά. Μπρούστας, Κουτσουριδάκης για 3. Παπαδάκος στο αμυντικό. Απρόσεκτη πάσα. Θέλει λίγη προσοχή εκεί. Κουτσουριδάκης παραλίγο να κλέψει. Καλτσάκας στον Παπαδάκο. Εκείνος πάλι στον Καλτσάκα. Θα στοχίσει. Θανάσης στο ενεφημβιασμό, δεν έχει κανένα μα κανένα πρόβλημα να τελειώσει τη φάση, άλλη μια φάση για την ακρίβεια. Από ασίστ του Καμπουράκη, για να δικήσουμε το Βασίλη. Να λοιπόν, μετά από ώρα σου τριών πόντων από τον Παπαδάκο. Εδώ το λάθος από τον Κουτσουριδάκη, ο οποίος σηκώνει το χέρι του, τον παραδέχεται. Κάτι που μας έχει κάνει εντύπωση μέχρι στιγμής, δεν ακούμε τη φωνή του Γιώργου Γονιδάκη. Εντάξει, το σκορ έχει ανοίξει αρκετά. Θα βρει και το ρυθμό του, δεν έχει βρει το ρυθμό του μάλλον ακόμα. Μετά από 7 μήνες αποχής, ο Γιώργος, ο Νακλάς, καλά κάνει. Κάποιος πρέπει να τραβάει τα λουριά στην ομάδα, αλλά άμα τον ορίσει εκτός γηπέδου, ακριβώς το αντίθετο. Εδώ θα γίνει το λάθος από τους φιλοξενούμενους και συγκεκριμένα από τον Κουτσουριδάκη. Επαναφορά από τον Καλτσάκα. Άλλο ένα λάθος για τους γηπεδούχους. Δεν θα προλάβει ο Θανάσης. Έχουμε time out. Για να δούμε. Έχουμε time out, το οποίο καλεί ο Γιώργος Ονιδάκης. 7:58 για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Προηγούνται φιλοξενούμενοι 25-8. Τέλος time out. Σκουτέρης είναι επαναφορά για τον Καλτσάκα. Σκουτέρης, Λάσκος, Καλτσάκας, περνάει στον Λουκούνι, εκείνος πάλι στον Λάσκο. Μέχρι μέσα, πολύ όμορφη ενέργεια, δεν θα του κάνει το χαρακτήρι μπάλα του Βασίλη. Έχει συμβεί κάτι ανάλογο, δεν τους πάει πάρα πολύ απόψε. Μπρούστας
Γονιδάκης πέρασε πάλι στο παριέ. Στον Γαμπουράκη. Εκείνος μέχρι μέσα. Πολύ όμορφη ενέργεια από τον Βασίλη. Δέχεται εδώ τις παρατηρήσεις από τον Ερέφ να βγάλει αυτό το οποίο φοράει στο λαιμό του και καλά τη λέει. Μην χτυπήσουμε, παιδιά. Λάσκος στο 33, το Κατούνογλου μέχρι μέσα. Θα πάρει το φάουλ ο Ανδρέας. Θα βρεθεί στη γραμμή των βολών. Εύστοχος στην πρώτη. Άστοχος στη δεύτερη. Το επιθετικό rebound από τον Λάσκο. Κατσάκας. Κατούνογλου θα στοχίσει. Ο Καμπουράκης το αμυντικό. Γονιδάκης πάλι στον Καμπουράκη. Εκείνος με το αριστερό για τρεις. Με αυτό το ιδιότυπο στυλ. Σημασία έχει να μπαίνει μπάλα στο καλάθι. Όχι που σουτάρουμε. Έχω πολλά παραδείγματα στο μυαλό μου. Δεν είναι της ώρας. Ανάσης, Προύστας, θα πάρει το φάουλ. Λίγο προσοχή, παιδιά. Σηκώνει το χέρι του ο Χατούνογλου, ο οποίος έκανε το φάουλ. Ο Ανδρέας το παραδέχεται. Θα έχει την ευκαιρία να στείλει το μάτς στους 20, αν ευστοχίσει και στις 2. Ευστοχή στην πρώτη. Αστοχή στη δεύτερη. Καλτσάκας κατεβάζει για τους κυπεδούχους. Θα δώσει στο Λάσκο. Εκείνος πιέζει το Κοντάκιο. Σκουτέρης, Λάσκος, ο Κατούνογλου θα κόψει. Πάρει το φάουλ. Ο Βασίλης έχει προβεί σε 3-4 πολύ όμορφες ενέργειες στην απόψινή αναμέτρηση. Δεν του έχει κάνει το χατήρι μπάλα. Θα το κάνει τώρα όμως. Έχετε και τα μπράβο του Κατούνογλου. Θα μειώσει σε 10-28. 6 λεπτά από το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Θα στοχίσει στη δεύτερη. Πολύ όμορφη ασίς του Γονιδάκη στον Κάκιο. Εκείνος θα στοχίσει. Δεν άρεσε και πάρα πολύ στο γύρο αυτό. Τώρα προηγούνται οι κόσμοι 18, αύριο θα είναι ντέρμπι το παιχνίδι. Και θα του αρέσει σίγουρα καθόλου. Αυτό λέει τώρα εδώ με τον Θανάση Μπρούστα. Σηκώνει και τα χέρια του, λέει τι να πω πια, τα έχω δει όλα μας το παιδί. Κατσάκας, Σκουτέρης. Λάσκος, Καλτσάκα, συγγνώμη. Μπάλα βρίσκει σίδερο, Γονιδάκης, baseball πάσα στο Θανάση, τον βρίσκει. Εκείνος κόβεται προς στιγμή να το Λάσκο, πάλι επιμένει ο Μπρούστας. 10-31. Έχω την εντύπωση ότι διεκδικεί το τίτλο του Colo Branch MVP. Έχει γεμίσει το σπίτι του με αυτά τα βραβεία πια. Θα στοχίσουν οι Όπτιμους. Καμπουράκης, Κάκιος, Γονιδάκης για τρεις. Airball. Θα βάζει με τον εαυτό του ο Γιώργος.
Βασκός μέχρι μέσα. Καλτσάκας, Κουτέρης, Πατώνογλου είναι μόνος του. Θα προσποιηθεί αλλά θα κολλήσει. Ποδαράκι του λίγο, ο ρεφ το είδε. Γι' αυτό τον φέραμε εδώ για να τα βλέπει αυτά. 4-34. 10-31 το παιχνίδι, στις 21, time out. Όλα έτοιμα για την έναρξη του παιχνιδιού. Καμπουράκης κατεβάζει. Μετά την επαναφορά του Ζυγομαλά, Γονιδάκης, Καμπουράκης, Ζυγομαλάς. Ο Μπρούσας έχει περάσει εκτός παρκέ. Ο Γατσινονίδης θα κοπεί πολύ όμορφα τον Κατούνογλου. Ο Ανδρέας θα κατεβάσει και την μπάλα. Θα δώσει το Φουτουλάκι. Και πάλι στον Ανδρέα, θα περάσει τον Λάσκο. Φουτουλάκης για δύο, δεν θα τα καταφέρει. Σιγομαλάς, το αμυντικό. Καμπουράκης, Άκης Σημεωνίδης, στο Γονιδάκι. Εμείς θέλουμε το μικρό στο παρκέ όμως, Γιώργο. Εξαργήσει να τον βάλει λίγο. Του Γονιδάκη για δύο. Δεν θα του κάνει το χαρτίρι μπάλα. Τον έφτυσε όπως λέγαμε Στεφάνη. Κουτέρης, το Φιντουλάκι. Εκείνος πήγε να βρει τον Ρουκούνι. Δεν τα κατάφερε. Πολύ όμορφη ασίς στο Κάκιο, ο οποίος τώρα μεταξύ μας δεν είχε και άλλη επιλογή από το να το βάλει. Ποιος τον άκουγε τον Γιώργο μετά. Κουτέρης. Κατούνογλου θα στοχίσει. Baseball πάσα του Γιώργου στον Κάκιο. Εντάξει Γιώργο τώρα μην τα βάλεις. Με τον Νίκο. Ήτανε δύσκολη. Τον κοιτάει ακόμα, τον κοιτάει. Νίκο μου του χάλασε στην ασίς. 10-33. Κατούνογλου μέχρι μέσα. Η άμυνα τον Κόζα σήμερα είναι εκπληκτική. Καμπουράκης θα κάνει ένα φάουλ. Θα υπάρξει και κούραση σίγουρα. Τα παιδιά έχουν να παίξουν πάρα πολύ καιρό και από τις δύο ομάδες. Κουτέρης, Κουτουλάκης. Θα στοχίσει. Βλέπουμε σιγά σιγά για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ζυγομαλάς, Μιχάκης, ο Καμπουράκη, Χατσιμιονίδης. Θα δώσει στον Γιώργο, ο Γιώργος θα προσποιηθεί. Σούτ από τα 6 μέτρα, θα στοχίσει. Κάκος επιθετικό, θα στοχίσει και εκείνος. Λάσκος θα προσπαθήσει να βγάλει τον εφηνιασμό. Σε δεύτερο χρόνο η Optimus. Πολύ όμορφη προσποίηση από τον Ρουκούνι, ο οποίος δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Σιμεωνίδης με τον Ρουκούνι θα βγάλει έτσι τον Καμπουράκι. Κάκιος για τρεις. Άστοχος. Ρουκούνι στο αμυντικό. Και από εκεί στο Λάσκο. Ο Λάσκος δίνει έναν πιο αργό ρυθμό και καλά κάνει να πάρουν ανάσα. Το αντίθετο όμως ο Γιώργος Γονιδάκης, ο οποίος συνδυάζεται άψογα με τον Κάκιο. Επίσης 4 φορές οι δύο παίκτες έχουν δώσει καλάθι στην ομάδα τους. Άλλη μια φορά το ίδιο σκηνικό. Τώρα ό,τι και να σου πει Νικόλα ο Γονιδάκης θα έχει δίκιο. Yeah.
Κουτάσουν, κουτάσουν, κουτάσουν. Τώρα βγαίνει ο Γιώργος Διανέφη να πάρει ανάσα. Εντάξει. Έχει δίκιο. Να πούμε εμείς. Απλώς. Ας δώσουμε και ένα πόντο στον Νεκάγιο. Έχει πάρα 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 πολύ καιρό να πατήσει παρκέ. Και φυσικά για αυτός είναι ο λόγος που οι αντιδράσεις του Γονιδάκη είναι τόσο ήπιες, έτσι. Όταν τα παιχνίδια τα καίνε και η μπάλα τα καίει και δεν θα υπάρχει το περιθώριο να χάνονται τέτοια εύκολα lay-up. Θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Εδώ οι Βόζα θα στοχίσουν. Είναι διάκριτη η κούραση και στις δύο ομάδες. Τρία δευτερόλεπτα, δύο. Η μπάλα Στεφάνη. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Οπτιμους Πρίαμους, Κόζα Νόστρα, 10-35. Όλα έτοιμα για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Στην επαναφορά ο Χατζης Μιονίδης. Στο παρκέ είναι και ο μικρός. Για δυναμία μας. Και πρώτη επίθεση για το δεύτερο ημίχρονο. Ανάση στον Σταύρο. Ο Τσουριδάκης για τρεις. Θα στοχίσει. Πρώτη επίθεση για τους γηπεδούχους. Κατούνογλου δεν θα τα καταφέρει. Εδώ στιγμή, διότι η μπάλα θα περάσει πάλι στα χέρια τους. Κουντουλάκι στο Κατούνογλου, στο Λάσκο, θα πάει μέχρι μέσα. Ούτε αυτή τη φορά υπό την πίεση του Χατζημιονίδη. Ο επιμένο νικά όμως. Το Βασίλης θα κλέψει την μπάλα. Περάσει στον Κουντουλάκι. Είναι στον Παπαδάκο. Λάσκος, έχει το Κουτσιουριδάκι πάνω του. Κουντουλάκι θα προσποιηθεί, θα κάνει το κάτι παραπάνω όμως. Το φάουλ. Θα κάνει τα βήματα, συγγνώμη. Μπρούστας. Ο Σταύρο. Θα στοχίσει. Δεν πειράζει μικρέ. Πάμε, συνέχισε δυνατά. Φέρης. Ο Παδάκος. Θα πάρει το φάουλ του Χατζημιονίδη, ο οποίος υποτικά θα σηκώσει το χέρι του. Κατούνογλου θα βάλει το Χατζημιονίδη μέχρι μέσα. Θα πάρει χώρο. Δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση όμως. Το έχουμε δει πάμπολες φορές από την πλειοψηφία των παικτών των Optimus. Θα συμβαίνει αυτό. Εδώ ο Θανάσης δεν κατάφερε να περάσει την μπάλα στον Μπατίστα. Ο Παδάκος. Κουτέρης για τρεις. Θα στοχίσει. Ο Παδάκος επιμένει. Το αμυντικό από τον Χατζησιμεωνίδη. Τσουριδάκι στον Σταύρο. Εκείνος ο Τζαχρίστα. Πάει μέχρι μέσα. Δεν θα τελειώσει ούτε αυτός. Παραμένει το 10-35. Άλλο ένα λάθος για τους γηπεδούχους, άλλος ένας ευνηδιασμός για τους Κόζα. Μπρούστας θα πάρει το φάουλ από τον Λάσκο. Το
Και ο ηγέτης των Κόζα θα βρεθεί στη γραμμή. Και στις δύο βολές ο Θανάσης, πράγμα, αν μη τι άλλο, όχι συνηθισμένο. Τα λάθη διαδέχονται το ένα το άλλο. Το έχει φιλεξενούμενη για άλλη μια φορά. Ποκαντούν ο Βρουθάς, στοχίσει. Εδώ ο Θανάσης πάει να κάνει τα μαγικά του. Δεν θα του βγει φάση. Είναι εμφανές ότι υπάρχει κούραση και από τις δύο ομάδες πλέον. Εξού και τα πολλά λάθη που γίνονται στις δύο πλευρές του γηπέδου. Εξού και το time out που παίρνει ο Γιώργος Δονιδάκης. 6:37 για το τέλος της τρίτης περίοδου. 10:35 το σκορ. Όλα έτοιμα για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Κουντουλάκης μέχρι μέσα. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Κουτσουριδάκης στο αμυντικό rebound. Εκείνο σε ποιον άλλον. Τον Μπρούστα. Ποιος πάλι θα δώσει την μπάλα στον Κουτσουριδάκη, εκείνος θα στοχίσει. Το rebound από τον Πιέρο Παπαδάκο. Κατσάκας. Δεν θα δείτε στην Τέρι που είχε κόψει. Του Τέρις για τρεις. Μπαίνει και βγαίνει μπάλα. Οκ, okay, δεν έχουν κάνει τα παιδιά την καλύτερη των εμφανίσεων τους. Αλλά θα το πούμε, δεν τους έχει κάνει και το χατήρι πολλές φορές την μπάλα σήμερα, απόψε. Θανάσης θα προσπαθήσει να βρει το Σταύρο. Έχουμε μαζεμένες αλλαγές. Εκτός παρκέ από ό,τι μπορούμε να δούμε, Χατζησιμεωνίδης, Κουτσουριδάκης, Τσιγκομαλάς. Γονιδάκης για τρεις. Ο Κάκος θα προσπαθήσει να πάρει το επιθετικό. Καμπουράκης. Και Τσιγκομαλάς πέρασε στο παρκέ. Ο Τζαχρίστας βγήκε εκτός παρκέ. Ο Μπρούστας θα στοχίσει. Ο Σκουντέρης θα τρέξει την ομάδα του. Ο Ντουλάκης μόνος του για τρεις. Άστοχος. Ο Κάκος στο αμυντικό. Ο ίδιος θα τρέξει την ομάδα στον εμβριασμό. Διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι. Τρία. Θα γίνει παράβαση λίγα δευτερόλεπτα μετά. Κάτι μπορεί να έκανε ο Νίκος. Λεγόμενη μεταφορά. Στο όριο θα πούμε ότι ήταν αυτή η φάση. Μικρή σημασία έχει. Λεπτομέρειες. Καλτσάκας θα περάσει πολύ όμορφα στον Χατούνογλου. Εκείνος θα πάρει άλλο ένα φάουλ. Οι δύο ομάδες έχουν κολλήσει αρκετά στο 10:35, απόρρια, επαναλαμβάνω, της κούρασης, απόρρια της αποχής. Το ταρχικό στόχος των δύο ομάδων είναι να χαρούν το αποψινό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που τόσο έλειψε κυρίως εκείνους που είναι εντός παρκέ αλλά και σε εμάς. Αλλά τα καταφέραμε και είμαστε πάλι εδώ με όλη τη θετική ενέργεια. Να μην σταματήσει ποτέ ξανά αυτό που τόσο πολύ αγαπάμε. Γονιδάκης. Το Μπρούστα. Πάει μέχρι μέσα.
θα στοχίσει. Ο μικρός είναι στον πάγκο, ο Σταύρος. Ο Χατζίνογλου θα πάρει το επιθετικό rebound. Επιτέλους ένα καλάθι. Τα χρώματα των Optimus θυμίζουν Real Madrid. Εδώ ο Μπλούστας. Κλείσανε τα φώτα τον ηλεκτρολόγο τον Παπαδάκο. Η κόψιμο ήταν αυτό στα ίσα. Εκπληκτικός ο Πιέρος. Σχάρισε μοναδική στιγμή στο παρκέ. Ο Σκουτέρης έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Θα στοχίσει στην πρώτη. Δεν χρειάζεται διασύνη, παιδιά. Εδώ τα γνωστά, η μπάλα κάνει τα δικά της. Κάτι έχουν κάνει μάλλον στην μπάλα τα παιδιά, την εξηγητάλιο σήμερα. Καμπουράκης, ο Μπρούστα. Θανάσης θα πάρει το τρίποντο, όχι, θα δει τον Κάκιο, πολύ όμορφη ασίστ. Το μισό καλάθι και παραπάνω, ανήκει στον Μπρούστα. Γονιδάκης και Μπρούστα. Και Μπρούστα σε... Αν ο Κάκιος αύριο μεθαύριο πάρει μεταγραφή, θα δικαιούνται ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτής. Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Καμπουράκης. Καμπουράκης, ο Φανάς, πάει μέχρι μέσα. Θα τελειώσει τη φάση. 14-37. Ο Λάσκος πιέζεται από τον Θανάση τον Μπρούστα. Την στον Παπαδάκο. Χατζίνογλου. Σε 34 τον Ιουμπούνι. Ποιος θα στοχίσει. Πιέζει ο Σκουτέρης τον Καμπουράκη. Τι έχουμε εδώ. Αντιαθλητικό. Βέβαια έκλεψε την μπάλα ο Σκουτέρης. Καμπουράκης πήγε να διορθώσει το λάθος του. Λίγο η κούραση, λίγο η καλαρότητα, λίγο η μεγάλη διαφορά τον οδήγησαν στο αντιαθλητικό. Πολύ σωστή απόφαση των διαιτητών. Σκουτέρης αυτή τη φορά θα ευστοχίσει. Άντε ρε Χρήστο. Στην δεύτερη παραμένει το 14-39. Οδεύουμε προς το τέλος και της τρίτης περίοδου. Στην πρεμιέρα της Development League για το πρωτάθλημα Summer. Στο πανέμορφο γήπεδο των Μελισσίων, να πούμε. Οι συνθήκες ιδανικές. Άψογη οργάνωση. Εδώ ο Θανάσης νομίζω να κάνει βήματα. Έκανε διπλό, ρωτάει το Βονιδάκη τι ακριβώς έκανε. Συμβαίνει πολλές φορές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ο πρωταγωνιστής να μην έχει πλήρη αίσθηση και επίγνωση του τι συνέβη. Γι' αυτό και η ερώτηση. Χατζίνογλου για δύο. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει, κάνει τα δικά της. Παπαδάκος. Θα πάρει το screen από τον Ρουκούνι, θα πάει μέχρι μέσα. Θα πάρει το foul. Πιάνει λίγο προσαγωγό. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Ζητάει αλλαγή. Θα χρειαστεί λίγο πάγο, λίγο ψυχτικό. Σηκώνει τον Λάσκο. Τον τράβηξε, για να δούμε. Εδώ ο Σκουτέρης γελάει με το ρεφ.
Κουδέρης ίσως ένα χαμογελαστό παιδί, ίσως ο πιο χαμογελαστός παίκτης της διοργάνωσης, ακούμε. Αυτό το παιδί είναι συνέχεια με το χαμόγελο στα χείλη και να παραμείνει έτσι. Εδώ βλέπουμε στο βάθος και το Γιάννη Κάρμα. Πάει προς τον πάγκο τον Κόζα, τι κανονίζουν εκεί, κάποια μεταγραφή εν ώψη του πρωταθλήματος του χειμώνα. Λέει εκεί με τους παίκτες, χαμογελάνε εκείνοι. Έχουμε στήσει αυτή, μήπως κοφτεί κάτι το οποίο αξίζει να αναφερθεί. Ο Μπρίγκος θα στοχίσει. Σκουτέρης Λάσκος μέχρι μέσα. Ο Κάρμας εξακολουθεί να βρίσκεται κοντά στον πάγκο τον Κόζα. Κοιτάει και το ρολόι του. Υπάρχει χρονόμετρο, Γιάννη, γιατί κοιτάς στο ρολόι. Μπρούστας θα πάρει το φάουλ. 18-39 το σκορ. 24 δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου. Ξενούμενους, Κιτέρης, στον ευθυασμό και αυτός με τη σειρά του άλλο ένα λάθος. Κάκιος, Βολιδάκης, 10 δευτερόλεπτα, θα δει τον Καμπουράκη, θα αποσπιθεί. Βήματα ή φάουλ, βήματα. Βήματα. Εντάξει, υπάρχει χαλαρότητα. Λίγο φαϊνότερο. Λήξη τρίτης περίοδου, Optimus Cosa Nostra, 18-39. Όλα έτοιμα για την τέταρτη περίοδο, Optimus Cosa Nostra, 18-39, Καλτσάκας στην πρώτη επίθεση για τους Optimus, το Λάσκο, εκείνος για δύο. Εντάξει, αυτό το πράγμα δεν γίνεται απόψε. Δεν γίνεται πραγματικά. Μπρούστας στο μικρό. Ρεφ, ίσως έγινε φάουλ εκεί. Ο Θανάσης τον καθοδηγεί καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και καλά κάνει. Τσάκας, Κατσούνογλου, τον Λάσκο, έχουμε τρία όμως. Είχε, να το πούμε, κατασκηνώσει στη ρακέτα τον Κόζα Νόστρα. Μπρούστας, πάρει τον Κάκιο. Εκείνος θα βρει το Σταύρο έξω από τη γραμμή των 6-25. Εκείνος θα δώσει τον Κοσμά, ο οποίος θα κάνει το λάθος. Χατζηνόγλου. Λάσκος μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Μπρούστας, στον Κοσμά. Μπρούστας για τρεις, θα εξτοχίσει. 18-42. Σου δύο πόντων από τον Ταλτσάκα, εύστοχος και εκείνος με τη σειρά του. Θα κάνει το 20-42.
Πάρα πολύ όμορφη ενέργεια τον Κάγιο, δεν θα του κάνει το χάτηρι μπάλα. Ο Σκουτέρης για τους γηπεδούχους. Κατσάκας για δύο, άστοχος αυτή τη φορά. Να κυραχές από το Σταύρο. Πάρα 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 πολύ καλή η πρώτη του παρουσία εδώ στα παρκέ του Μπασκετάκη. Εδώ θα πάρει και το Σουριαδίο. Θα ευστοχίσει. Πάρα πολύ καλός ο μικρός. Έχει ένα τρίποντο, ένα δίποντο, δύο ασίστ. Όλα τα μπράβο θα πάνε σε αυτόν. Σημείο αναφοράς της αποψινής αναμέτρησης. Εδώ ο Θανάσης θα κάνει τα δικά του. Θα αυξήσει τη διαφορά στους 26 πόντους. 20-46. Πάρα πολύ όμορφη ασίστ από το Κατούνογλου στον Γκάλ Τσάκα. Εκείνος, έχω την εντύπωση ότι έπρεπε να τελειώσει μόνος του. Εδώ ο Θανάσης δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Ο Κοσμάς όμως θα έρθει από πίσω, θα αρπάξει την μπάλα, θα πάει τη διαφορά στους 16-18. Για να δούμε, 6 και 5 για το τέλος της αναμέτρησης. 20-46, γράφει το ταμπλό. Όλα έτοιμα για την διεξαγωγή των τελευταίων 6 λεπτών. Νομίζω ότι εντάξει, στο μπάσκετ έχουμε δει και αν έχουμε δει, έχουμε δει πάρα πολλά να γίνονται. Αλλά το να γυρίσουν οι Optimus αυτό το παιχνίδι θα ισοδυναμεί ίσως με τη μία από τις μεγαλύτερες έκπληξεις του παγκόσμιου αθλητισμού, θα πούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε ας ευχηθούμε να έχουμε πολύ όμορφες φάσεις από το τελευταίο εξάλεπτο. Παπαδάκος για δύο. Ο Κοσμάς στο αμυντικό. Εκείνος σε ποιον άλλον. Στον Μπρούστα. Ο οποίος έχω την εντύπωση ότι θα δει το μικρό. Ο οποίος είναι ελεύθερος για τρεις μέσα και... τρίποντα από το μικρό, ο οποίος είναι εντυπωσιακός στον τεπούτο του. Αν υπάρχει ένα στοιχείο, ας μιλήσουμε για μπάσκετ και να μην τον χαϊδεύουμε όλη την ώρα. Νομίζω ούτε αυτός το θέλει. Το σουτ είναι εκπληκτικό, όχι φοβερή αίσθηση. Για να δούμε, τρίτο, όχι αυτή τη φορά, το επιθετικό από τον Τζαχρίστα, ο οποίος θα δώσει ένα δυνατό σκαμπίλι στην μπάλα. Εκείνη θα πάει στα χέρια του Θανάση. Ο Θανάσης θα χρεωθεί την ασίστ, διότι ο Κοσμάς θα ευστοχίσει. Θα στείλει την μπάλα το σκορ στους 23. Μέση απόσταση, θα αστοχίσει, επιμένει και χτίζει την μπάλα, πάει προς τα μέσα, θα πάρει νέα προσπάθεια και αυτή τη φορά θα τα καταφέρει. Θα ρίξει τη διαφορά στους 21. Νομίζω ότι τα μάτια όλων είναι στραμμένα στο μικρό πλέον, στο Σταύρο Τραγή, τον 14χρονο, τον νεότερο παίχτη της Λίγκας. Και άλλο τρίποντα το μικρό. Κάκης τι κάνει ακριβώς, εκεί πήγε να... Ο Νικόλας! Έχει ενέργεια αυτό το παιδί, αν μη τι άλλο. Είναι από τα δυνατά του στοιχεία.
μαζεμένες αλλαγές και οι πέντε θα περάσουν έξω αν δεν κάνω λάθος. Γονιδάκης μέσα, Κουτσιριδάκης μέσα, Χατζησιμεωνίδης, Καμπουράκης, Ζυγομαλάς, Ταλτσάκας άστοχος, Καμπουράκης στο Κουτσιριδάκη, Ζυγομαλάς, ο, δεύτερο κόψιμο από τον Πιέρο, τον ηλεκτρολόγο. Έχει που να ανοιγοκλείσει δύο φορές τα φώτα εδώ. Έχει το στην πρώτη, στο 2.57. Ο Βρούσας κάνει σκηνάκι. Αυτό το παιδί που τη βρίσκει την ενέργεια, τα ξέρα. Είναι ικανός να πάει σπίτι και να κάνει και εκεί κάτι. Κάποια στιγμή κουράζεται και πάει για έπινο, εντάξει, φανταζόμαστε όλοι. Λάσκος θα στοχίσει, θα μειώσει, 24-57. Ο Γιάννης Κάρμας επανέρχεται, στο κλείσο των Μελισσίων. Μπαίνει, βγαίνει, ο Νιδάκης άστοχος. Ντουλάκης, θα προσποιηθεί, θα πάρει την προσπάθεια. Θα ευστοχίσει. Καμπουράκης. Στο πουθενά, στα λευκά μπάνερ για την ακρίβεια. Είναι εδώ οι άνθρωποι του κλειστού των Μελισσίων. Μισή λεπτά φωνάζουν από τον πάγκο τον Κόζα. Εδώ ο Καλτσάκας θα στοχίσει. Κουτσιριδάκης, Κορτιδάκης, άστοχος. Παπαδάκος θα κάνει και αυτός λάθος με τη σειρά του. Κάπως ο Καμπουράκης θα του κλέψει την μπάλα για να μην τελειώσει τη φάση. Θα δώσει ο Ζυγομαλά. Εκείνος 0 στο Πηλίκο. Η μία άστοχη προσπάθεια διαδέχεται την άλλη στα τελευταία δευτερόλεπτα. Κουντουλάκης στον Ρουκούνη. Τι ακριβώς έχουμε εδώ, είναι και ο Ρεφ μπροστά. Ένα δευτερόλεπτο με τη λήξη θα προλάβει, θα μετρήσει από τον Λάσκο. 26-57. Κουτσιριδάκης, Ζυγομαλάς, ζητάνε βήματα. Κουτσιριδάκης μέχρι μέσα. Τα δευτερόλεπτα μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Βουντουλάκης θα ευστοχίσει. Είναι μια χαρακτηριστική κίνηση των χεριών του μετά την επίδευση του καλαθιού. Είναι σαν να λέει ότι σαν να κάνει τα παραπονά του στην μπάλα. Ο Βουντουλάκης δεν θα ευστοχίσει. Ζυγομαλάς επιθετικό. Στις 7 για την επίθεση των φιλεξενούμενων. Καμπουράκης άστοχη. Παπαδάκος θα προσπαθήσει να βγάλει μια ασίς στον Φουντουλάκη. Δεν θα τα καταφέρει καθώς θα παρέμβει ο Χατζησιμεωνίδης. Στούντιον πόντων. Καμπουράκης θα αφήσει την μπάλα κάτω για τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα. Κύριος, υπότης, αρχηγός με τα όλα του, αθλητής του Κοσμίτη διοργάνωση, φοβερό παιδί, τέλος παιχνιδιού για την πρεμιέρα, 28-57, η Κόζα Νόστρα μπαίνουν με το δεξί στο ξεκίνημα
της διοργάνωσης.